Προσοχή! Αυτό το βίντεο δεν είναι για παιδιά. Αυτό το κανάλι και όλο του το περιεχόμενο δεν είναι για παιδιά. Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο PG Νέα. Αυτό το επεισόδιο είναι η συμπίκνωση διαφόρων νέων, μεγάλων και μικρών. Τα συμπεριέλαβα όλα μαζί γιατί για τα περισσότερα από αυτά ένα ξεχωριστό βίντεο θα ήταν απλώς σπατάλη χρόνου. Okay, ξεκινάμε. Πρώτα θα κάνω μία περίληψη για το τι πρόκειται να μιλήσω. Μετά για κάθε θέμα θα παρουσιάσω τα γεγονότα και στο τέλος την προσωπική μου γνώμη. Ξεκινάω. Πρώτο θέμα. Η Bioware συνεχίζει την ανάπτυξη του Anthem. Δεύτερο. Η Blizzard θα έπρεπε να φοβάται την ανάπτυξη του Path of Exile για τα κινητά. Τρίτο, το Steam βγάζει στην κυκλοφορία το Remote Play Together. Τέταρτο, PlayStation 5 νέα. Πέμπτο, ανακοινώθηκε νέο παιχνίδι Mass Effect. Έκτο, ανακοίνωση από τη Faceit. Έβδομο, η NetEase μηνύεται. Όγδοο, η Blizzard κάνει μήνυση σε κινέζικη εταιρεία. Ένατο, το Xbox δεν ενδιαφέρεται για το VR. Πρώτο θέμα. Η Bioware συνεχίζει την ανάπτυξη του Anthem. Τα γεγονότα. Η κυκλοφορία του Anthem ήταν καταστροφική και αυτό το λέω με μεγάλη επιείκεια. Οι παίκτες ήταν πολύ ενθουσιασμένοι για το παιχνίδι, όμως το μόνο που έλαβαν ήταν μια απίστευτη απογοήτευση. Το Anthem δεν ήταν ποτέ έτοιμο για να δοθεί στην κυκλοφορία. Η κατάσταση στην οποία εκδόθηκε αρμόζει περισσότερο στο στάδιο α της παραγωγής. Παρ' όλα αυτά η Bioware το κυκλοφόρησε, μάζεψε όλα τα χρήματα από τους παίκτες και έλεγαν ότι θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν το παιχνίδι και να το κάνουν καλύτερο. Ακόμη έκδωσαν και χάρτη παραγωγής. Αλλά προς όλον την απογοήτευση ο χάρτης αυτός σβήστηκε εφόσον ήταν ανίκανοι να τον ακολουθήσουν και ήταν ανίκανοι να ενημερώνουν το παιχνίδι τακτικά. Το πρόσθετο περιεχόμενο του Cataclysm που υποτίθεται θα έφερνε τους παλιούς παίκτες πίσω αλλά και θα προσέλκυε νέους παίκτες ήταν άλλη μια απογοήτευση. Μέσα σε όλα αυτά σημαντικά άτομα της ομάδας παραγωγής παραιτήθηκαν. Οι EA και η Bioware συνέχισαν να λένε ότι δεν θα σταματήσουν την ανάπτυξη του παιχνιδιού παρόλο που δεν μοιράστηκαν αρκετές πληροφορίες και σταμάτησαν να ενημερώνουν τις σελίδες τους κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά η Bioware σχεδιάζει πολύ μεγάλες αλλαγές σε όλο το παιχνίδι. Σχεδιάζει να εκδώσει το Anthem Next και το Anthem 2. Το σύστημα αποστολών, εξοπλισμού, προόδου, δυσκολίας, ολόκληρος ο χάρτης του παιχνιδιού και πάνω κάτω όλο το παιχνίδι θα υποστεί μεγάλες αλλαγές. Ουσιαστικά είναι ένα νέο παιχνίδι μεταμφιεσμένο σαν το Anthem. Δεν έχουν δοθεί πολλές πληροφορίες στη δημοσιότητα μέχρι τώρα, αλλά υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για το χάρτη του παιχνιδιού. Αντί να υπάρχει ένας τεράστιος χάρτης, θα χωριστεί σε μικρότερες ζώνες και αυτό θα τους επιτρέψει να κάνουν αλλαγές στο παιχνίδι πολύ ευκολότερα χωρίς να προκαλούνται προβλήματα σε όλο το παιχνίδι με κάθε νέα ενημέρωση. Η Bioware δεν ξέρει αυτή τη στιγμή αν θα εισάγουν όλες αυτές τις αλλαγές στο παιχνίδι ως μικρές ενημερώσεις ή θα εκδώσουν ένα εντελώς νέο παιχνίδι. Εάν επιλέξουν τη δεύτερη λύση γίνονται συζητήσεις ώστε οι παίκτες που αγόρασαν το αρχικό Anthem θα λάβουν το παιχνίδι δωρεάν χωρίς όμως να είναι κάτι σίγουρο και απόλυτο. Αυτή τη φορά το θετικό με την ανάπτυξή του είναι ότι η Bioware Austin έχει αναλάβει την παραγωγή και έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στη δημιουργία looter shooter από ότι η Bioware Edmonton. Προσωπική γνώμη. Πραγματικά ήθελα τόσο πολύ, μα τόσο πολύ να παίξω το Anthem και ήμουνα τόσο πολύ έτοιμος να το παραγγείλω. Αλλά όλα μου τα ένστικτα και η εμπειρία που έχω αποκτήσει τόσα χρόνια που παίζω παιχνίδια ούρλιαζαν στην κυριολεξία να σταματήσω και να σκεφτώ τι πάω να κάνω. Η σατανική εταιρεία ήταν εμπλεγμένη. Οτιδήποτε αγγίζει αυτή η εταιρεία μετατρέπεται σε σκατά. Και δεν είχα άδικο. Το Anthem ήταν ένα σκουπίδι. Οποιοσδήποτε το έπαιξε και είχε καταφέρει να κρατήσει τη λογική του και να μην επιτρέψει τα συναισθήματά του να υπερισχύσουν, αμέσως μετάνιωσε που το αγόρασε. Όμως, όσο και αν θέλω να ρίχνω σκατό στην EA, αυτή τη φορά δεν ήταν εντελώς δικό του το φταίξιμο.
Η Bioware Edmonton δεν είχε αρκετή εμπειρία, γνώσεις και ικανότητες για να παραδώσει ένα καλό παιχνίδι looter shooter. Εντελώς κακοδιαχειρίστηκαν τους σπόρους που είχαν και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν δέχτηκαν και τη βοήθεια από το στούντιο Bioware Austin, οι οποίοι είχαν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στη δημιουργία looter shooters. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν το Anthem. Δεν ξέρω πραγματικά αν θα έπρεπε να συγχαρώ την αφοσίωση και δέσμευσή τους στο να κάνουν καλύτερο το παιχνίδι και να μην το εγκαταλείψουν εντελώς, παρότι θα έπρεπε να είχαν παραδώσει το παιχνίδι μαζί με όλες αυτές τις αλλαγές που ανακοίνωσαν τη στιγμή της κυκλοφορίας του, γιατί αυτό υποσχέθηκαν στους παίκτες. Παρ' όλα αυτά, είμαι πραγματικά έκπληκτος και θα ήθελα να δω στο τι θα εξελιχθεί το Anthem στο μέλλον. Έπαιξε κάποιος από εσάς το Anthem και αν ναι, ποιος απογοητεύτηκε? Υπάρχει κάποιος από εσάς που να είναι ενθουσιασμένος με το νέο Anthem? Δεύτερο θέμα. Η Blizzard θα έπρεπε να φοβάται την έκδοση του Path of Exile στα κινητά. Τα γεγονότα. Το στούντιο Grinding Gears Games προετοιμάζονται να φέρουν το Path of Exile στα κινητά. Κάποιοι από εσάς ίσως σκεφτούν «Οχ, όχι, δεν θέλουμε παιχνίδια στα κινητά, είναι σκουπίδια». Και αυτή ακριβώς τη φράση χρησιμοποίησαν στο τρέιλερ ανακοίνωσης της νέας έκδοσης. Και τη χρησιμοποίησαν ξανά, ξανά και ξανά. Όχι μόνο αυτό, αλλά επιτέθηκαν στην Blizzard βρισκόμενοι απέναντί της και δηλώνοντας ότι είναι ανταγωνιστές της. Σύν ότι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κακή φήμη που απέκτησε η Blizzard όταν ανακοίνωσαν το Diablo Immortal. Και συνέχισαν τις επιθέσεις λέγοντας ότι η ανάπτυξη του Path of Exile για τα κινητά θα γινόταν στο ίδιο στούντιο στη Νέα Ζηλανδία, δηλαδή όχι σε κάποιο διαφορετικό στούντιο του εξωτερικού. Αυτό το είπαν γιατί παρότι η Blizzard διευθύνει την όλη παραγωγή του Diablo Immortal, την ανάπτυξη την έχει αναλάβει η NetEase στην Κίνα. Και είναι πολύ υψηλές οι πιθανότητες ότι το Diablo Immortal να προορίζεται για την αγορά της Κίνας. Η παραγωγή από το Grinding Gears έδωσαν έμφαση στο γεγονός ότι αναπτύσσοντας μία έκδοση για τα κινητά θα μπορέσουν να κάνουν ακόμη καλύτερο το παιχνίδι για το PC. Επίσης, προσπαθούν πολύ σκληρά να κάνουν την έκδοση στα κινητά όσο γίνεται πιο φιλική για τους παίκτες με ένα σοφό οικονομικό μοντέλο, ακριβώς το ίδιο όπως το κατάφεραν με την αρχική έκδοση του παιχνιδιού στον υπολογιστή. Προσωπική γνώμη. Είμαι πραγματικά άναυδος στο πώς έχει εξελιχθεί το Path of Exile όλα αυτά τα χρόνια και τη δημοτικότητα που έχει αποκτήσει. Είναι ένα μεγάλο χαστούκι μέσα στα μούτρα όλων αυτών των εταιριών που χρησιμοποιούν αειδιαστικά άπλιστες τεχνικές χειραγώγησης και οικονομικά μοντέλα στα παιχνίδια τους προκειμένου να δικαιολογήσουν τη χρηματοδότηση και ανάπτυξη των παιχνιδιών τους. Το στούντιο Grinding Gears έχει παραμείνει πιστό στα ιδανικά του και οι παίκτες γι' αυτό το λόγο τους έχουν υποστηρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μπορεί, κάτι κάνουν σωστά. Η αλήθεια είναι πως δεν παίζω παιχνίδια στα κινητά γιατί πολύ απλά είναι τόσο πολύ φτηνιάρικα. Είναι γεμάτα μικροπληρωμές και στοιχεία pay to win. Αλλά πραγματικά θα ήθελα να δω πόσο πολύ ακόμα θα μπορούσε να αναπτυχθεί το Path of Exile. Θα συνεχίσει να παραμένει πιστό στα ιδανικά της εταιρείας ή απλώς θα υποκύψει στην απληστία. Πάντως έχω μείνει έκπληκτος με τον τρόπο που επέλεξε το Grinding Gears για να προωθήσει τη νέα τους έκδοση. Έριγναν το ένα χτύπημα μετά το άλλο στην Blizzard. Ήταν μια μάχη Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε για να δούμε στο πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία. Είναι το Grinding Gears τολμηρό ή όχι? Πιστεύετε ότι θα καταφέρουν να μείνουν πιστοί στα ιδανικά τους ή στο τέλος και αυτοί θα αποτύχουν? Τρίτο θέμα. Το Steam κυκλοφορεί το Remote Play Together. Τα γεγονότα. Αυτή η υπηρεσία είναι ενεργή και επιτρέπει στους παίκτες να παίξουν συνεδρίες με πολλαπλούς παίκτες σε τοπικό δίκτυο. Μόνο ένας από τους παίκτες χρειάζεται να είναι ο ιδιοκτήτης του παιχνιδιού προκειμένου να ξεκινήσει συνεδρία. Δεν απαιτείται όλοι οι παίκτες που θα παίξουν να έχουν κάποιο αντίγραφο του παιχνιδιού. Ένας παίκτης μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης του παιχνιδιού και δύο, τρεις ή ακόμα και περισσότεροι παίκτες μπορούν να συνδεθούν εάν το επιτρέπει η ταχύτητα του διαδικτύου και να μεταδώσουν το παιχνίδι στις συσκευές τους. Δεν απαιτείται εγκατάσταση του παιχνιδιού, οπότε οι παίκτες μπορούν να συνδεθούν σε μια συνεδρία και να το κάνουν από οποιαδήποτε συσκευή όπως Android ή iOS και όχι μόνο από το PC τους. Η ποιότητα της συνεδρίας θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα της σύνδεσης. Προσωπική γνώμη. Πραγματικά κάτι τέτοιο είναι πρωτοποριακό.
Περισσότεροι άνθρωποι θα μπορέσουν να απολαύσουν βιντεοπαιχνίδια μοιράζοντας το κόστος των παιχνιδιών. Λίγο ή πολύ οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και είναι ιδιοκτήτες κάποιας συσκευής ικανής για να παίξουν παιχνίδια. Αυτό είναι πραγματικά υπέροχο και είναι ένα μεγάλο αντιγαμίσου στο Google Stadia. Ποια είναι η γνώμη σας για το Remote Play Together? Είναι μία από τις καλύτερες υπηρεσίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν προβλήματα λόγω τεχνικών περιορισμών? Τέταρτο θέμα. Νέα για το PlayStation 5. Τα γεγονότα. Το PlayStation 5 φημολογείται ότι θα βγει στην κυκλοφορία το Νοέμβριο του 2020 και θα κοστίζει $500, που είναι αρκετά ακριβότερο από το PlayStation 4, αλλά φημολογείται ότι θα είναι και πολύ ισχυρότερο, καθώς και επίσης θα έχει αντίστροφη συμβατότητα με παιχνίδια που έχουν εκδοθεί για το PlayStation στο παρελθόν. Είστε ενθουσιασμένοι για το PlayStation 5? Πιστεύετε ότι η τιμή είναι υπερβολική? Πέμπτο θέμα. Νέο παιχνίδι Mass Effect ανακοινώθηκε. Τα γεγονότα. Νέο παιχνίδι Mass Effect βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Ο Mike Campbell, διευθύνων παραγωγής στην BioWare, ρώτησε τους παίκτες σε ποια κατεύθυνση θα ήθελαν να κινηθεί το νέο παιχνίδι στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι τα σχόλια και οι προτάσεις των παικτών θα θέσουν τις βάσεις για το νέο παιχνίδι. Είναι ακόμα πολύ νωρίς και δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες αυτή τη στιγμή διαθέσιμες, μόνο ότι εργάζονται πάνω στο νέο τίτλο. Προσωπική γνώμη. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αυτές τις εταιρείες. Το Mass Effect ήταν μια από τις καλύτερες σειρές παιχνιδιών που δημιουργήθηκαν. Εκπληκτικά παιχνίδια όμως. Και επέλεξαν να τελειώσουν αυτή την εκπληκτική σειρά με ένα καταστροφικό και ντροπιαστικό τέλος. Πώς τόλμησαν να δείξουν τα πρόσωπά τους δημοσίως μετά από ό,τι δημιούργησαν? Ως δημιουργοί δεν ντρέπονται? Μετά από αυτό το φτιάσκο, είχαν την ευκαιρία να διορθώσουν τις ηλιθιότητές τους μέσα από το νέο παιχνίδι Mass Effect Andromeda. Και πάλι για άλλη μια φορά τα έκαναν σκατά. Γιατί το παιχνίδι ήταν μια καταστροφή. Μετά από αυτό το τερατούργημα, ανακοίνωσαν ότι θα έκαναν ένα διάλειμμα και δεν θα δημιουργούσαν άλλα παιχνίδια Mass Effect. Και τώρα ανακοινώνουν το νέο παιχνίδι, αλλά επιλέγουν την ασφαλή οδό, ρωτώντας τους παίκτες. Τι άλλο να πω για όλα αυτά παρά μόνο ότι ήταν καιρός να κάνουν κάτι τέτοιο? Ίσως αυτή τη φορά να δημιουργήσουν κάτι που όχι μόνο θα είναι αξιομνημόνευτο, αλλά θα είναι και αυτοί υπερήφανοι. Όμως, πώς από όλα αυτά τα σχόλια και προτάσεις των παικτών θα λάβουν υπόψη τους? Πιστεύετε ότι θα είναι επιτυχία ή αποτυχία το νέο παιχνίδι? Ποια κατεύθυνση θέλετε να πάρει το νέο παιχνίδι Mass Effect? Έκτο θέμα. Face It ενημέρωση. Τα γεγονότα. Η εταιρεία Face It δημιούργησε ένα εργαλείο για την κοινότητα, όπου κάθε φορά που ένας παίκτης αποβάλλεται, άλλοι παίκτες στον σερβερ μπορούν να κρίνουν αυτή την αποβολή. Οι κριτικές των παικτών θα χρησιμοποιηθούν από τη Μινέρβα, ώστε οι αποφάσεις της να γίνουν πιο ακριβείς στο μέλλον. Προσωπική γνώμη. Εάν κάποιος αποβληθεί από το σερβερ, οι κριτικές των παικτών θα είναι ειλικρινείς ή γεμάτες προκατάληψη και μεροληψία? Γιατί τότε η Μινέρβα μπορεί να χειραγωγηθεί από αυτού του είδους τις κριτικές και κάτι τέτοιο θα έκανε τη Μινέρβα να χάσει την ακρίβεια στις αποφάσεις της. Και αυτό είναι ένα από τα κοινά προβλήματα με την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πολύ εύκολο να χειραγωγηθεί. Έβδομο θέμα. Η εταιρεία NetEase μηνύεται. Τα γεγονότα. Ένας άνδρας στην Κίνα έσυρε τον φίλο του στα δικαστήρια γιατί πούλησε το χαρακτήρα του στο παιχνίδι Justice Online. Ισχυρίζεται ότι είχε εξοδέψει πάνω από $1,4 εκατομμύρια στο χαρακτήρα του και ο φίλος του πούλησε αυτό το χαρακτήρα για $552 μέσω της αγοράς της NetEase. Ο φίλος του ισχυρίζεται ότι του επιτράπηκε να χρησιμοποιήσει αυτόν τον χαρακτήρα για λίγο καιρό και προσπάθησε να πουλήσει το χαρακτήρα πίσω στον πραγματικό ιδιοκτήτη του για $55,000. Παρ' όλα αυτά αργότερα άλλαξε την ιστορία του και είπε ότι ήταν ορθογραφικό λάθος και δεν ήθελε να το πουλήσει για ένα τέτοιο ποσό. Η NetEase ακύρωσε την πώληση και ο ενάγων πλήρωσε το νέο αγοραστή του παίκτη του $12,700 για ζημίες. Προσωπική γνώμη. Το παιχνίδι Justice Online είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι παίκτες να μπορούν να ξοδεύουν
τεράστια ποσά χρημάτων στους χαρακτήρες τους. Ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει είναι ότι η NetEase νομιμοποίησε την γκρίζα αγορά και αυτό σημαίνει ότι οι παίκτες δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνουν εκτός παιχνιδιού για να αγοράσουν οτιδήποτε χρειάζονται μέσα στο παιχνίδι, όπως είναι χρήματα, χαρακτήρες, εξοπλισμό, ακόμα και ολόκληρους λογαριασμούς. Με αυτόν τον τρόπο οι παίκτες μπορούν να ξοδέψουν στους χαρακτήρες τους τεράστια ποσά. Και αυτό δείχνει πόσο εύκολο είναι μια εταιρεία να μετατραπεί σε άπλιστο κάθαρμα. Ποιος νομίζετε ότι αδικήθηκε περισσότερο από το αποτέλεσμα της δίκης? Θα δίνατε ποτέ τον αγαπημένο σας χαρακτήρα σε κάποιον άλλον ακόμα και για λίγο? 8ο θέμα. Η Blizzard μηνύει κινέζικη εταιρεία. Τα γεγονότα. Η Blizzard με επιτυχία μήνυσε έναν Κινέζο εκδότη για παιχνίδια κινητών λόγω κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων του Overwatch. Αυτό είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα γιατί δεν είναι μόνο απίστευτα δύσκολο για μια ξένη εταιρεία να ανοίξει την επιχείρησή της στην Κίνα, αλλά είναι ακόμα δυσκολότερο για μια ξένη εταιρεία να μηνύσει μια κινέζικη, γιατί οι Κινέζοι δικαστές θα πάρουν το μέρος των Κινέζων πατριωτών τους ακόμη και αν αυτοί είναι που έχουν διαπράξει το αδίκημα. Θα κάνουν τα πάντα προκειμένου να προστατεύσουν την εθνική τους υπερηφάνεια. Η Blizzard συνεργάζεται ήδη με την NetEase, μια κινέζικη μεγαλοεταιρεία. Οπότε, εάν είδαν ότι θα είχαν πιθανό οικονομικό χάσιμο, μέσα από τη δίκη κατέστρεψαν τα σχέδια των ανταγωνιστών τους. Προσωπική γνώμη. Είναι πραγματικά πολύ αστείο η Blizzard να μηνύει κάποιον για κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Όταν ανακοίνωσαν το Overwatch, όλοι και η μάνα τους ήξεραν ότι ήταν αντίγραφο του Team Fortress 2. Δυστυχώς η Κίνα δεν έχει κανένα σεβασμό για τα πνευματικά δικαιώματα. Αντιγράφουν και αναπαράγουν τα πάντα, ό,τι και όποτε θέλουν. Είναι μέρος του πολιτισμού τους. Εάν κάποιος, για παράδειγμα, θέλει να γίνει ένας εξαίρετος ζωγράφος, τότε θα αναζητήσει ένα μεγάλο δάσκαλο της τέχνης και θα αντιγράψει το δικό του το στυλ. Και θα συνεχίσει να τον αντιγράφει μέχρι να είναι ικανός να αναπτύξει το δικό του το στυλ. Και ο δάσκαλος να μην έχει τίποτα άλλο να το διδάξει. Αυτό είναι που κάνουν και με οτιδήποτε άλλο. Αντιγράφουν οτιδήποτε έχει μεγάλη επιτυχία, ώστε να γνωρίσουν και αυτοί την ίδια επιτυχία. Ποια είναι η γνώμη σας για το όλο θέμα? Δεν είναι πραγματικά πολύ αστείο που η Blizzard ανησυχεί ότι κάποιος κλέβει τα πνευματικά τους δικαιώματα? Ένα το θέμα. Το Xbox δεν ενδιαφέρεται για το VR. Τα γεγονότα. Ο Phil Spencer από το Xbox έπαιξε το Half-Life Alyx και είπε ότι ήταν ένα πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι. Αλλά αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των παικτών δεν αναζητάει παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας. Το μερίδιο της αγοράς είναι πάρα πολύ μικρό και δεν θα ήταν καθόλου λογικό να ξοδευτούν πόροι για παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψη. Θα ανεβάσω περισσότερα επεισόδια τις επόμενες μέρες. Εάν είσαστε ευχαριστημένοι με το περιεχόμενο, αφήστε ένα like, κάντε εγγραφή και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Μοιραστείτε τις σκέψεις σας πάνω σε αυτά τα θέματα αφήνοντας ένα σχόλιο και μην ξεχνάτε ότι η γνώμη σας μετράει. Η υποστήριξή σας είναι πραγματικά ανεκτίμητη. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι υγιείς και παίξτε μερικά παιχνίδια.